Μπιφτέκια γαλοπούλας με λαχανικά. Για τη συνταγή θα χρειαστείτε μισό κιλό κυμά γαλοπούλας, ένα μέτριο κρεμμύδι, μία ντομάτα, μισό μήλο, αλάτι πιπέρι, λίγο λάδι, λίγο ξύδι, μία χούφτα δυόσμο, ένα λεμόνι. Για τη γαρνιτούρα θα χρειαστείτε καρότο, αρακά, καλαμπόκι, ένα κύβο λαχανικών, ελαιόλαδο, ρετσίνα, σόγια σος, πιπέρι. Και αυτή η πολύ ωραία συνταγή που είδατε μόλις στην κάρτα θα μας τη φτιάξει η Μαρία Κρούς. Καλώς όρισες στην εκπομπή μας, Μαρία. Καλώς και καλημέρα. Βρήκα. Καλημέρα. Είσαι καλά? Μια χαρά. Τέλεια. Εγώ σε ξέρω, βέβαια. Σε έχω δει, γιατί η Μαρία, όπως ξέρετε, διαβάζει το καιρό και έχει τα φοβερά μάτια που χάνεσαι στα μάτια σου κάπως. Είναι τρομερό το χρώμα. Είναι από πού μαμά είναι? Και μπαμπάς μαζί. Μαμά και μπαμπάς μαζί. Τι εννοείς? Και οι δύο έχουν αυτό το χρώμα. Έχουν γαλάζια μάτια και οι δύο. Και έγινε ένα μίξ. Τι ωραία, έγινε... είσαι τυχερή. Ναι. Και δεν διαβάζεις μόνο τον καιρό, είσαι και δασκάλα χορού και έχεις δική σου σχολή. Ναι, 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 στο Περιστέρι. Και έχει και μία η μητέρα μου στον Ημιτό, που αργότερα θα την πάρω εγώ. Μια χαρά είμαστε. Είσαι πολύ, πολύ άσχολη. Ναι, 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 ναι. Και η μαμά χορεύτρια και η κόρη. Ναι, ναι. Οπότε ξέρεις τι λέω, να μαγειρέψουμε μαζί, να σε βοηθήσω άμα θέλεις και μετά να χορέψουμε, να μου μάθεις έτσι μερικά βήματα εδώ στην κουζίνα. Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις. Γιατί έχουμε πολύ χώρο όπως βλέπετε. Ναι, ναι, ναι. Την ώρα που ανακατεύουμε σάλτσες μπορούμε να ρίξουμε ένα χορό μέχρι το φούρνο ψυγείο και πίσω, βέβαια, βέβαια. Έτσι. Ωραία. Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις. Είσαι έτοιμη? Ναι, πανέτοιμη. Ξεκινάμε με τα μπιφτέκια. Ναι, ναι. Μπιφτέκια γαλοπούλας που είναι και διέτης. Διέτης. Πολύ, πολύ ωραία. Ωραίο. Γιατί εσύ που, ακριβώς αυτό θέλω να πω, εσύ κρατάς τη σιλουέτα σου, οπότε μας κάνεις και ζωστή συμβουλή. Ναι. Να σου δώσω εγώ το, λοιπόν, το παίρνουμε κυμά. Το κυμά. Ναι, γαλοπούλας ο κυμάς. Λοιπόν, το κυμά. Βάζουμε από γαλοπούλα το παίρνεις έτσι από το κρεοπόλι. Τον κρεοπόλι. Ωραία. Της γειτονιάς βέβαια, γιατί ναι. Στα μεγάλα, ας πούμε στα σούπερ μάρκετ δεν έχει, πρέπει να το παραγγείλεις. Ναι, ναι, σωστά. Δύσκολο. Γι' αυτό ρωτάω. Δύσκολο. Οπότε θα ρωτήσουμε τον κρεοπόλη μας, πολύ που έχετε σίγουρα καλή σχέση με τον κρεοπόλη σας, ναι, αν ναι, μπορεί ναι. Να σας βρει κυμά από γαλοπούλα. Πάρα πολύ ωραία, βάζουμε τα γάντια, λίγο δύσκολο. Ωραία. Λοιπόν, παίρνουμε. Το ρίχνουμε. Εσύ τώρα που όλη μέρα ασχολείσαι με το χορό και έρχεσαι και εδώ και δουλεύεις, ναι. Έχεις καθόλου χρόνο για μαγειρική? Όταν έχω, κάνω κάτι εύκολο. Και αυτό είναι εύκολο και γρήγορο. Σωστό. Ειδικεύομαι στα μπιφτέκια και στα μακαρόνια. Η Μαρία ειδικεύεται στα μπιφτέκια και στα μακαρόνια. Και στα μακαρόνια, είναι το μόνο που ξέρω. Μπράβο. Δηλαδή τα εύκολα που γίνονται γρήγορα. Ναι, γιατί δεν έχεις και πολύ χρόνο και προσέχεις, φαντάζομαι, τη διατροφή σου. Προσέχω. Βέβαια, όχι πάρα πολύ. Εντάξει, θα φάω και την πίτσα μου και τα σουβλάκια μου. Γιατί κάνεις και πολλές θερμίδες με το χορό. Ναι, που διδάσκω όλη μέρα. Αλλά εντάξει, δεν μπορείς να μην φας και μια πίτσα, ένα σουβλάκι, ένα ποτάκι. Συμφωνώ, απόλυτα. Λοιπόν, μετά θα πάρω την ντομάτα. Την ντομάτα. Θα την βάλω μέσα στο μουλτί. Για να τη λιώσεις, ωραία. Βεβαίως, τα υλικά φρέσκια ντομάτα. Φρέσκια, βέβαια, τη βάλω όλη, θα βάλω λίγο. Βάλω δύο. Θέλω να μας δώσεις μια καλή συμβουλή. Ναι. Εσύ που ξέρεις από διατροφή και από άσκηση. Ναι, ναι. Όταν τώρα περνάμε όλη την ημέρα στον δρόμο και δεν έχουμε και χρόνο έτσι πολύ για ζωστή διατροφή, για ένα ολοκληρωμένο ναι. γεύμα, τι μπορούμε σαν σνακ έτσι να πάρουμε μαζί μας που είναι και θρεπτικό και να μην ξέρεις παχαίνει? Θα πάρεις το fitness bar. Ναι. Αυτά τα που τρως που είναι δημητριακά μαζί. Που έχει τα δημητριακά, ναι. 90 θερμίδες είναι αυτό. Μπορεί να έχει και σοκολάτα, γιατί υπάρχει και με σοκολάτα. Α, ωραία. Και αυτό πιάνει σαν γεύμα. Ενδιάμεσο. Πρέπει πολύ να τρως. Πολύ ωραία ιδέα. Κάθε 3 ώρες πρέπει να τρως. Το ξέρω. Μπορείς ναι. να φας ένα γιαούρτι 0 με 10 αμύγδαλα. Ναι. Ας πούμε. Ωραία και ιδέα. Έχεις δύναμη. Και έχεις δύναμη. Αυτό. Και φοβερό είναι και το τόστ. Το που είναι με γαλοπούλα βραστή, Μίλνερ. Μπράβο. Και μαύρο ψωμί. Το ρίχνω μέσα, το... ρίχνω μέσα την ντομάτα. Πολύ ωραία. Μετά θα πάρω το μήλο. Το μήλο. Τι ωραία που βάζεις μήλο. Τι πρωτότυπο. Πολύ ωραίο. Αυτό είναι μαμά. Μαμά Σάλι. Η μαμά μου το κάνει αυτό. Πολύ ωραία. Πώς το βάζει αυτό? Είναι σκοτσέζικο. Γιατί η μαμά μου είναι από τη Σκωτία. Η μαμά... Α, αυτό θέλω να ρωτήσω. Η μαμά σου είναι από τη Σκωτία. Ναι, ναι, ναι. Και πού γνωριστήκανε?
Καραϊβική. Καλά, απίστευτο. Πώς έγινε αυτό έτσι? Γιατί η μαμά μου είναι χορεύτρια, χόρευε στο Scottish Ballet και πήγε Καραϊβική να χορέψει εκεί. Και ο μπαμπάς μου τραγουδιστής και πήγε να τραγουδήσει εκεί. Είστε πολύ καλλιτεχνική οικογένεια. Ναι, ναι, ναι. Φανταστικό. Στο λεπτό. Και γνωριστήκαν και την έφερε στην Ελλάδα. Ναι. Έρωτας με την πρώτη ματιά. Με τα μπλε μάτια εννοείται. Μπλε, μπλε και δύο. Και δεν μου λες, έμαθα ελληνικά η μαμά σου? Ξέρεις, σπαστά μιλάει. Και στο σπίτι μιλάτε ελληνικά ή αγγλικά? Ελληνικά, αλλά όταν τσακωνόμαστε αγγλικά. Α, πολύ ωραία. Είναι πιο εύκολο. Τώρα θα βάλω το κρεμμύδι. Το κρεμμύδι, ψιλοκομμένο. Θα το ρίξω και αυτό λίγο για να πάει πιο ζουμί. Βεβαίως. Να γίνει πιο ζουμερό. Ναι, να μην έχεις τα κομμάτια. Ναι, 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 ναι. Βέβαια, το μήλο τελικά, επειδή έπρεπε μάλλον να το χτυπήσω πιο πολύ. Μια χαρά το χτυπάς. Ωραία. Νομίζω πρέπει να ρίξουμε λίγο νερό εδώ πέρα. Θέλεις λίγο νερό? Έχει. Γιατί εδώ. Έτσι το βλέπω. Δεν μου λες, Μαρία. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά είναι. Πολύ καλά. Εσύ πηγαίνεις καθόλου Σκωτία? Έχεις πάει? Πάω, πάω. Εκεί ζουν οι αδερφές της μαμάς μου. Ναι. Έχουν ξενοδοχείο, έχουν pub εκεί. Πολύ ωραία. Τέλεια. Πού στη Σκωτία είναι? Είναι στο Γκουρόκ, μισή ώρα από Γκλάσγκο με το τρένο. Τέλεια. Πολύ ωραία. Δεν έχω πάει ποτέ Σκωτία. Πολύ θα ήθελα πολύ να πάω. Πολύ ωραία. Έχει τέλειο φαγητό. Πες μας κανένα φαγητό έτσι σκοτσέζικο εκτός από αυτό με την ομίλια. Εγώ αυτό που τρώω πάρα πολύ εκεί είναι τα σάντουιτς με γαρίδες που δεν υπάρχει εδώ. Τέλειο. Και με τη σος τατάρ. Ναι. Αχ, τέλειο αυτό. Πρόχειρο, εκείνη την ώρα προχωράς, το παίρνεις. Ναι. Και επίσης μου αρέσει fish and chips. Α, βέβαια, εκεί το κάνουν ζωστά. Πολύ μου αρέσει, μέσα σε εφημερίδα. Όπως το κάνει και ο Jamie Oliver. Ναι, ναι. Από αυτόν το έμαθα έτσι να το κάνω. Ναι. Έχει. Τώρα έχουμε ρίξει περίπου λοιπόν το κιμά γαλοπούλα, την ντομάτα λιωμένη, μήλο λιωμένο, κρεμμύδι. Και κρεμμύδι. Θα βάλω λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι. Αλάτι και πιπέρι. Πιπέρι. Πολύ ωραίο θα γίνει αυτό. Πρέπει να γίνει και πολύ αφράτο, ναι, φαντάζομαι. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραίο. Αφράτο, γινό και light. Light. Και εύκολο. Ωραία. Γιατί τώρα ξέρεις, μπαίνουμε στην άνοιξη και βάλω σιγά σιγά να. Τι θέλεις, ένα τσικ, δηλαδή. Ένα τσικ ξύδι. Ένα τσικ ξύδι. Το δικό μου το τσικ. Λοιπόν, και επειδή πλησιάζει η άνοιξη και θέλουμε να δούμε σιγά σιγά τον εαυτό μας σε λίγο σε μαγιό. Yes. Για να πάμε στη θάλασσα. Λίγο λάδι. Πρέπει λίγο να προσέχουμε από εδώ και πέρα τη σιλουέτα μας. Όπα. Γι' αυτό θα μας μάθει σήμερα η Μαρία και μερικά βήματα για να κάνουμε και εσείς την κουζίνα σας. Δεν πειράζει. Όποτε έχετε χρόνο, στο σαλόνι. Είχαμε ένα ατύχημα εδώ, δεν πειράζει. Όχι, δεν είναι ατύχημα. Συμβαίνει και στην κουζίνα. Έτσι δουλεύει αυτό, έτσι. Μια χαρά. Ωραία. Και το πλάθουμε τώρα, ναι. Θα γίνει πολύ ζουμερό. Πω, αυτό μου αρέσει, που είναι ζουμερό και δεν είναι στεγνό. Βέβαια, αυτό πρέπει, όταν θα το φτιάξουμε όλο μαζί, πρέπει να το αφήσεις να κάτσει ένα τέταρτο. Ναι. Ή στο ψυγείο ή με μια πετσετούλα από πάνω. Γιατί, Μαρία? Για να πάρει τα μυρωδικά του. Α, τα ωραία, αυτά. Για να πάρει όλα τα αρώματα. Λοιπόν, τώρα πρέπει να ρίξω γαλοπούλα μέσα και το μαϊντανό. Μαϊντανό. Θες να το ρίξω εγώ? Ναι, ναι, ναι. Όλο? Όλο, όλο. Ευχαριστώ. Και το δυόσμο. Το οποίο το δυόσμο κανονικά θέλει φρέσκο, αλλά δεν είναι βρικά. Ναι, η εποχή τώρα σιγά σιγά θα ξεκινήσει. Αλλά και αυτό ίσως. Λίγο, λίγο. Λίγο, εντάξει, κάνω, να κάνω τη δουλειά μου. Μπράβο. Ναι, και το αφήνεις να κάτσει λίγο για να πάρει τη μυρωδιά. Τέλεια. Οπότε μπορείτε να τα πλάθετε από το πρωί και το, να τα αφήσετε στο ψυγείο και το μεσημέρι που θα έρθετε σπίτι να τα φτιάξετε. Ναι. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι. Τώρα είμαι περίεργη πώς θα τα πλάθεις. Όχι, κανονικά. Κανονικά, έτσι, ναι. Πώς κάνουμε βιφτέκια. Απλά αυτό τώρα πρέπει να το αφήσεις ένα τέταρτο, μισή ώρα να κάτσει και μετά είναι πιο εύκολο να το πλάσεις. Να το πλάσεις, ναι. Τώρα θα το κάνω τώρα. Βεβαίως. Όμως. Βέβαια, δεν τώρα έχουμε χρόνο εδώ, ναι, να περιμένουμε. Δεν θα πήξει πάρα πολύ τώρα, γιατί άμα κάτσει πίζει. Κάνεις το γνωστό. Μια χαρά πλάθεις. Τέλεια. Αυτά μετά τα βάζεις στο φούρνο. Στο φούρνο, σε 200 βαθμούς για μισή ώρα. Φούρνο 200 βαθμούς για μισή ώρα. Ναι. Τέλεια. Κάνεις σούπερ δουλειά. Είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, ποιος είναι ο αγαπημένος σου χορός? Το hip-hop. Το hip-hop, το ξέρεις ότι δεν έχω χορέψει ποτέ hip-hop. Είναι δύσκολο. Αυτό θα μάθουμε σήμερα, λες.
Oh, it's difficult. It's very difficult. Very difficult. Μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Μπορούμε να κάνουμε rock and roll. Μπορούμε να κάνουμε κλασικό. Εσύ ειδικεύεσαι κιόλας στο κλασικό μπαλέ. Ναι, στα παιδάκια διδάσκω. Λάτιν δεν έχω σπουδάσει, αλλά από αυτά που βλέπω, από τα έργα, από τα πάρτι που πάμε, μπορώ. Τέλεια. Βασικά, ναι, όταν είσαι επαγγελματίας χορευτής, τα κάνεις όλα. Βέβαια, πρέπει όλα να τα κάνεις. Όλα τα κάνεις. Μ' αρέσει πολύ να χορεύω. Νομίζω ότι σου δίνει και καλή διάθεση, Ναι, ξεχνάς τα προβλήματά σου. Ακριβώς, και μία μέρα να μην αισθάνεσαι και τόσο καλά. Χορεύεις και με τη μουσική και σου φεύγουν όλα. Σου φεύγουν όλα. Εγώ δεν ξέρω να χορεύω, αλλά χορεύω στο σπίτι. Λοιπόν, εγώ... Ξέρεις, από τη και μου δίνει χαρά. Σαν χορεύτρια ήμουν, εντάξει, αλλά σαν δασκάλα είμαι πιο καλή. Βλέπω τα λάθη, έχω μάτι, βλέπω λάθη. Η μάνα μου βέβαια με εκπαίδευσε, γιατί ήταν η δασκάλα μου. Βέβαια, η καλύτερη δασκάλα και... θα ήταν. Εντάξει, πολύ ωραία. Μ' αρέσει πολύ, αγαπάω πολύ τα παιδιά, γι' αυτό και το κάνω. Μα δεν γίνεται να το κάνεις αν δεν το αγαπάς, νομίζω. Ναι. Ειδικά όταν δουλεύεις με παιδάκια, πρέπει να αγαπάς αυτό το επάγγελμα. Πάρα πολύ. Πόσα μπιφτέκια περίπου βγάζουμε με αυτή τη δόση? Μπορώ να βγάλω πάρα πολύ, περίπου 10, 12. 10, ωραία. Θα βγάλουμε τώρα να μην βάλω και το πέμπτο. Τι να το βάλω. Βάλε και το πέμπτο, αφού το έχεις πλάθει. Χωράει νομίζω, Εντάξει, θα το βάλω στη μέση. Γιατί έχουμε πολλούς πεινασμένους εδώ, ξέρεις. Ναι, τέλεια. Δεν έχουν κάτι να φάνε. Ναι. Λοιπόν, αυτό και το βάζεις. Α, δώστε σε μένα. Ρίχνεις λίγο λαδάκι από πάνω. Λαδάκι. Και λίγο λεμόνι. Αμέσως. Λίγο λαδάκι. Έτσι. Έτσι, ναι. Ωραία, φτάνει. Και βάζω και λίγο λεμόνι. Τώρα δεν πειράζει. Έτσι, για... Εδώ, πρέπει να βάλουμε τα μπιφτέκια στο φούρνο. Ναι. Είπαμε μισή ώρα. Μισή ώρα στους 200 βαθμούς. Θες να τα βάλω εγώ? Ναι. Και εσύ έχεις να κάνεις τώρα και το συνοδευτικό πιάτο. Ναι. Που το... είναι μια συνταγή. Συνταγή του μπαμπά μου. Του μπαμπά. Μενέλαος. Μπράβο. Συγχαρητήριά σας και με την κόρη σας βέβαια. Πάω να τα βάλω, έτσι. Ναι. Και έρχομαι πολύ ωραία. Να δούμε πώς θα κάνουμε τη συνταγή του μπαμπά σου. Έχω ανάψει αυτό το μάτι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα βάλουμε λίγο λαδάκι για να τσιγαρίσουμε κρεμμύδι. Τέλεια. Έχουμε εδώ το κρεμμύδι, το βάζω δίπλα. Ωραία. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Έχουμε και μουσική. Ναι. Ειδικά για σένα. Τέλειο. Και εγώ σπίτι όταν μαγειρεύω, βάζω μουσική. Έχεις μουσική βέβαια, φαντάζομαι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια δεν ακούω ξένα σπίτι. Ελληνικά. Ποιο σ' αρέσει από ελληνικά? Μου αρέσει ο Ρουβάς. Εννοείται. Να ακούω. Μας αρέσει και εμάς πάρα πολύ. Μου αρέσει ο Κιάμος, ο Αλκαίος, όλα αυτά. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ναι, hot. Ναι, νομίζω αμέσως ζεσταίνεται. Ωραία. Τσιγαρίζουμε το κρεμμυδάκι. Έχω κάνα... Για τι θέλεις, κορίτσι μου? Ένα ξύλι. Αυτό. Yes. Τέλεια. Ωραία, λίγο έτσι. Έχει πλάκα να μαγειρεύεις έτσι σε άλλη κουζίνα, ναι, φαντάζομαι. Ναι. Πάντως, έχω πιο πολύ όρεξη σε ξένη κουζίνα να μαγειρεύω. Ναι, μ' αρέσει. Μη μου πεις ότι είναι επειδή δεν λερώνει η δική σου κουζίνα. Όχι, γιατί μ' αρέσει. Έχω και τέτοιους. Μ' αρέσει να μου πουν αν φάνε τα μπιφτέκια. Μπράβο, τέλεια μαγείρεψες. Αυτό εννοείς, ναι, να μαγειρεύεις για άλλους. Για άλλους. Για να έχεις μια ανταπόκριση. Ναι. Να μην μαγειρεύεις μόνο για τον εαυτό σου. Το καταλαβαίνω αυτό. Ωραία, σοφτάρεις λοιπόν, το κρεμμύδι. Σοφτάρω το κρεμμύδι και ρίχνω και να μέσα... μέχρι να γλασάρει λίγο, όπως λέγεται. Ναι. Θα βάλω μέσα τα λαχανικά μου. Ναι. Που είναι καρότο, αρακάς. Μπράβο. Θα ρίχνεις μέσα. Πολύ ανάμεικτα ωραία. Λαχανικά. Ανάμεικτα. Πάρα πολύ ωραία. Και ρίχνω και πιπεριές. Πολύ ωραία. Όλα τα χρώματα. Αυτά είναι τα κόλπα του μπαμπά, Ναι. Όχι, το κόλπο του μπαμπά είναι άλλο, θα το πω σε λίγο. Αλλά του αρέσουν και τα χρώματα, βλέπω, στη μαγειρική. Ναι. Και επίσης, ο μπαμπάς μου, όταν μαγειρεύει, βάζει πολύ λάδι, είναι Έλληνας. Ναι. Ενώ η μαμά μου όλο διέτης. Είναι η Σκοτσέζα, τι να κάνει. Ναι. Διέτα, αφού είναι και δασκάλα μπαλέτου. Ναι, όλο διέτα.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν. Τα σοτάρεις για πολύ λίγο, λίγο. Για να μην χάσουν τις βιταμίνες. Τώρα ρίχνω ρετσίνα μέσα. Αχα. Ρετσίνα. Κρασί. Ο μπαμπάς είναι καλοφαγάς. Ναι, ναι. Ξέρει από νόστιμες γεύσεις, μου φαίνεται. Ξέρει, κάνει, κάνει. Βάζει και δικά του, όχι δεν από μόνος του. Ναι. Ό,τι του αρέσει εκείνου στη γεύση. Είναι ωραία, μύριζε. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραία μυρίζει. Και έχεις και ζωμό εδώ. Ναι, είναι... Ζωμό λαχανικών. Λαχανικών. Το βάζουμε και αυτό και τώρα. Αυτό, και αυτό. Να σου το δώσω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό λίγο. Λίγο, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Okay. Απλά για τη γεύση. Για τη γεύση. Και αυτό εδώ τι είναι, σόγια. Είναι σόγια σος. Το βάζεις στο τέλος ή τώρα. Και τώρα. Τώρα, τώρα, τώρα. Yes. Όλα μαζί. Αχ, πολύ ωραίο συνδυασμό έκανε ο μπαμπάς σου. Και βάζω και λίγο πιπέρι, θα βάλω. Βεβαίως, φρέσκο τιμένο πιπέρι. Και αυτό τώρα πόση ώρα θέλει βράσιμο? Το αφήνεις 1/4. Ωραία. Αλλά το βλέπεις κιόλας, γιατί το ζουμί να μην είναι πολύ ζουμερό, ναι. Να κάτσει λίγο. Γιατί μετά, άμα θες, βουτάς και λίγο από το ψωμί και έχει φοβερή γεύση. Πολύ ωραία. Κρασίτσι. Δεν πειράζει να το αφήσουμε εμείς μόνο έτσι 5 λεπτάκια, γιατί έχουμε διαφημίσεις. Ναι. Και μόλις γυρίσουμε πίσω, θα το σερβίρουμε το φαγητό και να δούμε τι θα μας δείξει από χορό η Μαρία. Πάλι με τη Μαρία, η Μαρία η φοβερή χορεύτρια που μας λέει και τον καιρό και μας έχει ετοιμάσει όλη τη συνταγή τώρα, οπότε πρέπει να δοκιμάσουμε. Να τη δοκιμάσουμε, βεβαίως. Είναι συνταγή εν μέρος της μαμάς σου, έμπνευση και του μπαμπά και σου. Και του μπαμπά μου. Εκτέλεση από την κόρη τους. Έτσι, έτσι. Έχεις φέρει το έτοιμο και το έχουμε στο φούρνο, ναι, ναι. Θέλεις να το βγάλουμε. Ναι, να το βγάλουμε. Θα το βγάλεις εσύ. Εσύ, εσύ, εσύ που τα ξέρεις, στην κουζίνα σου είμαστε. Ξέρω το φούρνο εδώ που είναι και πώς δουλεύει. Ωχ, ωραίο, Μαρία. Μυρωδιά, ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τέλεια. Ετοιμαστείτε για ένα φαγητό πολύ πρωτότυπο, light και νόστιμο, νομίζω, γιατί από τη μυρωδιά το καταλαβαίνω και από την εκτέλεση που έκανες το καταλαβαίνω. Περίμενε τώρα να σερβίρω λίγο και μετά ξέρεις, μου χρωστάς κάτι, έτσι. Χορευτικό, αυτό περιμένω χορευτικό. Τόση ώρα. Χορευτικό. Μαγειρική βλέπουμε συνέχεια εδώ, αλλά θέλω να σε δω να χορέψεις. Να βάλουμε ένα μπιφτέκι σε ένα πιάτο. Αχ, τι ωραία! Πάρα πολύ μου άρεσε. Είναι πραγματικά light. Θα το κάνω και εγώ στο light. Σπίτι μου. Και αντί για ρετσίνα, αν δεν έχω, μπορώ να ρίξω και λίγο κρασί. Και κρασί κανονικό, ναι. Απλά ο μπαμπάς βάζει. Καλά ρετσίνα. Κάνει ο μπαμπάς. Αν το φτιάχνει η μαμά μου, θα βάζει κανονικό. Ναι. Ελπίζω να μην μαλώνουν για το φαγητό. Α, συνέχεια. Α, συνέχεια, ωραία. Φανταστικό. Έχουμε το πιάτο έτοιμο. Κάπως έτσι το σερβίρετε, φαντάζομαι. Ναι, ναι. Καλά, εγώ βάζω και φέτα δίπλα. Α, τι ωραία. Πολύ ωραίο. Ναι, λίγο τυράκι κάνει καλό για τα κουκαλάκια μας. Ναι, ναι, ναι. Και το λεμόνι να βάλω. Λεμονάκι, ναι. Και λίγο αλατάκι και είσαι έτοιμο. Τέλεια.